Από νωρίς στα δικαστήρια Ρεθύμνου υπήρχε αστυνομική δύναμη για αποφυγή τυχόν επεισοδίων με περιπολίες στις ευρύτερες περιοχές της χώρας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι σοβαρά προβλήματα υγείας οδήγησαν τον φερόμενο αδελφοκτόνο σε αυτή την πράξη, να πυροβολήσει δηλαδή θανάσιμα τον αδερφό του, με τους δύο άντρες το προηγούμενο διάστημα να τους χωρίζουν και εκτιματικές διαφορές. Ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Σήμερα πέρασε το στάδιο της ανάκρισης, από τον ανακριτή δηλαδή και από εισαγγελέα, και προφυλακίστηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης και ανακριτή και εισαγγελέα. Γιατί το έκανες αυτό? Φανερά συντετριμμένος ο 49χρονος για τις πράξεις του και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση εις βάρος του 72χρονου αδερφού του, ζήτησε να μην τον υπερασπιστεί κάποιος δικηγόρος, οπότε και το έργο αυτό ανατέθηκε σε δικηγόρο από το δικαστήριο. Ομολόγησε την πράξη του, αισθάνεται μετανιωμένος για αυτό που έκανε και επιθυμεί να τιμωρηθεί δίκαια. Όπως μάλιστα ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ο δικηγόρος Ρεθύμνου Σύφης Πετράκης, ο 49χρονος εμφανίστηκε πλήρως μετανιωμένος, ζητώντας μάλιστα να τιμωρηθεί όπως του αξίζει για τις πράξεις του, αναχωρώντας από το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου, οδηγήθηκε στα δικαστήρια και στη συνέχεια στις φυλακές της Αγιάς Χανίων. Συνομίλησε με συγγενείς, οδηγήθηκε στα κρατητήρια και από εκεί θα γίνει μεταγωγή, μάλλον στις φυλακές Χανίων.